Κύριε Μεταξά, θέλω να έρθω σε εσάς. Παρακολούθησα και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος από τη Θεσσαλονίκη, του κυρίου Κουτσούμπα, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική στα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, μιλώντας μάλιστα και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως παρουσιάζεται από κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση ως μια ευκαιρία, ανεξάρτητα από τη διαχείρισή του, για να έρθουν χρήματα και να αξιοποιηθούν στη χώρα. Στο ΚΚΕ έχετε αντίθετη άποψη για το Ταμείο Ανάκαμψης? Αν παίζουμε το παιχνίδι, βρείτε τις διαφορές. Ανάμεσα στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, πραγματικά θα είναι σαν κάτι αναρτήσεις που βγαίνουν στο ίντερνετ, ότι μόνο το 1% μπορεί να λύσει αυτό το quiz. Αν παίζουμε το παιχνίδι ποιος εξαπάτησε τους συνταξιούχους, αν παίζουμε το παιχνίδι βρες ποιος έχει τσακίσει την υγεία, την παιδεία, τα εργασιακά δικαιώματα, πραγματικά το κάδρο χωράει και τους τρεις. Και αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα, η ομοίη αλήθεια. Αλλά επειδή όμως δεν είμαστε για παιχνίδια και επειδή το κοινό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ θα εφαρμοστεί από όποια κυβέρνηση και αν βγει την επομένη των εκλογών, ο λαός πρέπει να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη και να ψηφίσει με αυτό το κριτήριο στην κάλπη. Αναφέρεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 350 προαπαιτούμενα μέχρι το 2027 και κανένα από τα τρία κόμματα αυτά δεν μιλάει, δεν ανταγωνίζεται το ένα το άλλο για το αν θα φέρει ένα λιγότερο ή δύο λιγότερα. Θα φέρουν και τα 350. Έχουν σχέδιο να φέρουν και τα 350. Και επειδή γνωρίζουμε από προαπαιτούμενα, γνωρίζουμε από μνημόνια, γνωρίζουμε από αντιλαϊκά μέτρα, γνωρίζουμε από χρήματα τα οποία έρχονται αλλά καταλήγουν στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ο λαός όχι μόνο μικρό καλάθι δεν πρέπει να κρατήσει για τα χρήματα αυτά, αλλά πρέπει να χτυπήσει συναγερμός, γιατί τα χρήματα αυτά, οι επιδοτήσεις αυτές που θα πάνε στο μεγάλο κεφάλαιο, θα φέρουν ακόμα μεγαλύτερο μάτωμα του λαού, ακόμα μεγαλύτερα βάσανα. Να σας πω ένα στοιχείο, γιατί ακούστηκαν διάφορα ποσά. 136 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν μποναμά στους εφοπλιστές από αυτή την κυβέρνηση για τις δίθεν άγονες γραμμές, και μία από αυτές τις άγονες γραμμές είναι και εδώ στην περιοχή μας, στη Μαγνησία, στις Σποράδες. 10 εκατομμύρια πήραν οι εφοπλιστές των Σποράδων για να κάνουν τι, ξέρετε, τι να κάνουν. Ο νησιώτης για να έρθει στο Βόλο να μπορεί να κάνει μια δουλειά μέρα, να πάει στο νοσοκομείο, να πάει σε μια δημόσια υπηρεσία, χρειάζεται τρεις μέρες. 136 εκατομμύρια, και στη συζήτηση στη Βουλή που έγινε, η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ήτανε γιατί δεν έχετε δώσει ακόμα τα 60 εκατομμύρια που χρωστάει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή την αντιπαράθεση, γι' αυτόν τα συμφέροντα την κάνουν και τα τρία κόμματα, και αυτή είναι η βάση της συμφωνίας τους την επόμενη μέρα. Κατανοητό, κύριε Μεταξά. Το κριτήριο ψήφου του λαού. Κύριε Μεταξά, το ΚΚΕ μπαίνει σε συζητήσεις για σχηματισμό κυβέρνησης? Έχετε κληθεί? Αλλά κύριο Κουρουμπλή, αφήστε τα σάπια. Πείτε μας εσείς, κύριε Μεταξά, εσείς πείτε μας, αφήστε το λόγο. Συνθήκες και θα δω ποιος θα αναλάβει. Πείτε μας. Κύριε Μεταξά μου, την ευθύνη να πάει... Πείτε μας, κύριε Μεταξά, πείτε μας, τι απαντάτε. Ας διαμορφωθούν οι συνθήκες. Να τα βρείτε στα Υπουργεία με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και αφήστε το ΚΚΕ. Λέω, για πείτε μας τη θέση του ΚΚΕ, κύριε Μεταξά. Μη λέτε εύκολο. Κύριε Κουρουμπλή, μισό λεπτό να πει. Πείτε μας, κύριε Μεταξά. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα, γιατί με προκαλεί ο κύριος Κουρουμπλής. Λοιπόν, μόλις όχι, χθες, πολιτικά μιλάμε, δεν Τσίπρας, μόλις χθες ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τα μη κρατικά πανεπιστήμια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επειδή... Μα θα κάνουμε προγραμματική σύγκληση. Προγραμματική σύγκληση θα κάνουμε. Λοιπόν, θα μπείτε μέσα, θα βάλετε τους όρους σας. Παλέψαμε και να μην καταργηθεί το άρθρο 16. Λοιπόν, τότε, όταν ήμασταν εμείς φοιτητές, το μη κρατικά πανεπιστήμια το ψέλιζε η ΔΑΠ και η ΟΝΕΠ. Δεν το υπερασπιστήκατε μόνο εσείς. Και εμείς το υπερασπιστήκαμε. Και ήρθε χθες ο κύριος. Εσείς το υπερασπιστήκατε. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι το σκέφτεται και ότι θα το προχωρήσει μάλιστα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και λέω για τους αγώνες των φοιτητών όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα των φοιτητών εκείνων που ακολούθησαν μετά το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε. Να δανειστώ την επιστήμη. Μην μονοπολούμε τους αγώνες. Είμαστε και εμείς εδώ. Κάτι κάναμε και εμείς σαν φοιτητές. Από λίγες μέρες
στις φοιτητικές εκλογές καταδικάστηκε βροντερά και περίτρανα από χιλιάδες και χιλιάδες φοιτητές. Τη λογική που βάζατε και βάζετε εσείς. Επειδή λοιπόν ευχαριστώ λίγο την επιστήμη του κυρίου Καλιάνου, είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια να ονοματίζονται οι καταιγίδες. Ευτέρπη, Πινελόπη, κλπ. Καταιγίδα θα πάθει η Νέα Δημοκρατία. Στην κάλπη της 21ης Μάη λέμε ο λαός να μην πάει να δώσει όνομα στην επόμενη καταιγίδα. Καταιγίδα έρχεται. Είτε Τσίπρα, είτε Μητσοτάκη, ή Τσίπρο-Μητσοτάκη ή όπως αλλιώς κι αν είναι. Στη Θύελλα λοιπόν χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο ξέρει από τις Θύελλες. Και το κόμμα αυτό είναι το ΚΚΕ. Από μια μικρή σκέψη για τις συνεργασίες. Κύριε Κουβλή, πρέπει να κλείσω γενικά την εκπομπή τώρα. Κύριε Μεταξά, ολοκληρώστε. Οι αριστεροί άνθρωποι, οι οποίοι μόλις χθες ακούσανε, να το πω και ξανά λέω για τη γενιά μου, από τον κύριο Τσίπρα αυτά που έλεγε η ΟΝΕΔ πριν από 20 χρόνια.